Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο του Μπουρναζιού. Τέταρτος όμιλος της Evolution, τελευταία αγωνιστική για το 2023. Οι Lobsters φιλοξενούν την Παρτουζάν. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σχετικά κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Στο 3-7 οι Lobsters, στο 5-5 η Παρτουζάν, η οποία έχει και την πρώτη επίθεση. Ο Κοντομίχαλος, ο ίδιος στο rebound. Ζιάδης για 3, θα στοχίσει και αυτός, μάχη για τα rebound. Κατεβάζουν και τρέχουν οι Lobsters. Αποστολάκος, δύσκολη προσπάθεια με σπάσιμο της μέσης, άστοχη. Ζιάδης, εξάδα για την Παρτουζάν, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Πόσες φορές το έχω πει αυτό, φέτος δεν ξέρω. Από την άλλη, οι Lobsters με 7 από ό,τι βλέπω. Την τελευταία αγωνιστική, οι Αστακοί ιτήθηκαν από τους λεγάμενους 75-66. Πρώτο καλάθι εν τω μεταξύ για εκείνους. Πρώτη πόντι για τον Βενιδάκο. Την άλλη Παρτουζάν νίκησε τους Σαν Αντώνιο Σμέρς με 65-55 στο ΣΕΦ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έγινε το παιχνίδι. Η Παρτουζάν, την οποία εγώ τουλάχιστον έχω δει άπειρες φορές φέτος, με πεντάδες, με εφτάδες, με εξάδες, ακόμα και με οχτάδες μια φορά στον Άγιο Νικόλαο, συνήθως κάπου εκεί είναι, 6 με 7, ξέρω να παίζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη τους Lobsters, νομίζω τους έχω δει μια φορά στην αρχή της χρονιάς στο ΣΕΦ και από τότε δεν τα έχουμε ξαναπεί. Μια στις δύο από τον πρόεδρο. Επίθεση για τους Αστακούς. Μενιουδάκος στους για 3, εύστοχο με ταμπλό από τον Δόλια. Ομάδα που αρέσκεται πολύ στο τρίποντο, πράγμα το οποίο ξέρει και ο Σπύρος Παυλόπουλος, ο οποίος έκανε το σκάουτινγκ του πριν το μάτς. Τουλάχιστον 3 σνάιπερ στην ομάδα με τα ερυθρόλευκα. Ζιάδης για 3, έστοχος. Ο γκάρ της Παρτουζάν, πρώτο τρίποντο για εκείνον. Και η Παρτουζάν έχει το σκάκι απ' έξω και στο πρόσωπο του Ζησιάδη και στο πρόσωπο του Καραδήμα σίγουρα. Προέρω το θάμα, βρει ρυθμό. Δύσκολο το να σταματάς, βήματα το μεταξύ. Από τους φιλοξενούμενους, κατοχή περνάει ξανά στην Παρτουζάν. Καραδήμας, Ζησιάδης του το δίνουνε, αλλά δεν το πληρώνουν αυτή τη φορά. Πάντο από τον Άκος. Κατεβάζει ο Τρέντσιος, ο οποίος Τρέντσιος την τελευταία φορά που τον είδα στο ΣΕΦ τριποντάκι τον ταξί από τον Άκος. Δεύτερο τριποντάκι για τους Lobsters. Νομίζω ότι τον έκοψα από πολύ νωρίς. Κατάλαβα πολλά για την περίπτωσή του, μου τα επιβεβαίωσε τότε νομίζω και στο live ένας πρώην συμπαίχτης του, ο Χρήστος Σαλονικίδης. 20 πόντι, 10 rebound για πλακά σε κάθε ματ, δεν ξέρω πώς το κάνει, να μας πει το μυστικό του αν θέλει να το μοιραστεί. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το πράγμα και με πόσο μεγάλη ευκολία το κάνει. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, ας το κοσούν το Ποστολάκου, βάλω στον Καραδήμα. Τρέντσιος ξεκινάει να φτιάχνει stat line. Ο Πενιδάκος μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του. Αυτό 4 μπροστά με 4 πόντους οι ασπρόμαυροι. Όχι, οι αστακοί μάλλον. Ή αλλιώς ερυθρόλευκοι.
καλή μαδιά κλίση. Κοντό. Μπαλά στον Τρέντσιο. Μεγάλη πάσα στον Κενουδάκο. Κατά την έχει καταλάβει και την κλέβει ο Κοντομίχαλος. Ζιάδης. Καρατζάς. Η μπάλα στον Παυλόπουλο. Με βήματα από τον Κοντομίχαλο. Κατοχή περνάει ξανά στους Λόμπστερς. Τρέντσιος. Θα περάσει από τα δεξιά, θα κερδίσει χώρο. Πρώτη δύο πόντι για τον Αλέξανδρο. Δύο τριποντάκια, ένα ο Γενουδάκος και ένα ο Δόλιας για τους ασπαθούς και δύο πόντι από Στολάκος και Τρέντσιος μέχρι στιγμής. Σκόρε τον Λόμπστερς, καλά κεφάλαιο ο Αυλόπουλος. Μπαίνει και αυτός στον χορό. Μια στις δύο από τον Καραδήμα και ένα τριποντάκι από τον Ζησιάδη ήταν μέχρι στιγμής ο απολογισμός. Έξω η δεύτερη. Έξω η βολή μάλλον στους δύο Σπύρος. Μπαλά στον Τρέντσιο. Μενιουδάκος από τη γωνία, μέσα. Πρώτο το τρίποντο και για εκείνον. Φτάνει στους 5 πόντους, έχει σκοράρει άλλη μία φορά στο μάτς. Προβάδισμα 7 πόντων για τους αστακούς, 13-6. Άστοκος Καραδήμας, Κοντομίχαλος σηκώνεται ψηλά, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Rebound ο ίδιος, ο επιμένων, νικά, καλά και φάουλ. Μέσα ο Μπάρλας. Για πρώτη φορά στα παρκέ έξω ο Τρικαλιώτης. Μέσα και η βολή από τον Κοντομίχαλο, έμεσο τρίποντο. Μειώνουν στους 4 οι Παρτιζάνοι. Τρέντσιος. Σουτ για 3, εύστοχο ξανά από τον Δόλια. Ξεκινάει και φωνάζει ο Παυλόπουλος. Σίγουρα θα γίνει. Ίσως μιλάμε για μία από τις ομάδες που έχουν σταθερότητα στο σούτ από μακριά. Πράγμα δύσκολο για αυτή την κατηγορία. Λόμπλος άστοχο το lay-up. Τρέντσιος κατεβάζει. Δόλιας τρέχει. Βενιουδάκος με το δεξί. Άστοχο το lay-up. Όλα καλά, σηκώνεται. Άστοχο το κουτάκι από Δόλια. Σε δεύτερο χρόνο καλάθι ο Τρέντσιος. Δεκαοχτώ, εννέα, double score. Καταρχή περνάει ξανά στους αστακούς. Τον Καριοφίλη βλέπω να ετοιμάζεται. Στον πάγκο, κερδισμένο φάουλ. Το νούμερο 11. Παυλόπουλος του φάουλ. Δύο βολές για τον Αποστολάκο.
Σταυρόπουλος στο rebound. Τσιάδης. Πάνε μασκένα από τον Καρατζάβα, σπάς την μπάλα στον πρόεδρο. Καρατζή μας έμεινε μόνος του, δίστασε, το πήρε τελικά. Αλλά αστόχησε. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Κοντομιχαλού. Καδοχή ξανά αστακούς μέσα. Για πρώτη φορά ο Ραχμάν έξω ο Δόλιας. Και 35 στο ρολόι. Μπενιουδάκος. Ραχμάν επιστρέφει την μπαλά από που την πήρε. Μπενιουδάκος για 3. Μέσα και αυτό. Time out η Παρτιζάν. 21-9 μπροστά οι Lobsters. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. 21-9 μπροστά. Συν 12 η αστακή. Σιάδης. Καραδί μας μπαλά χαμηλά στον Κοντομιχαλό. Δύσκολο σου. Άστοχο. Λοιπόν από το Λάκκος η μπάλα στον Τρέντσιο. Μπάρλας. Ραχμάν θα χάσει την καδοχή. Κλέβει ο Ζησιάδης. Καριοφίλης. Επίσης μπήκε στο παρκέ στη θέση του Καρατζά. Το time out, Καροφίλης για 3. Ξεκινάει ζεστός. Σημαντικό το τρίποντο κυρίως για λόγους ψυχολογίας για την Παρτιζάν, η οποία μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν είχε βρει το χέρι της. Μειώνει τώρα σε μονοψήφια τιμή, δεν απαντάει ο Τρέντσιος. Το 21-12 παραμένει σε κάθε ανώτερη Lobsters και πολύ πιο εύστοχη στο ξεκίνημα του μάτς. Καριοφίλης προσπείται την πάσα. 10. Και περνά στο Κοντομίχαλο. Σούτ για 3 από εκείνον κοντό. Μπάλα στον Τρέντσιο. 1 λεπτό που μένει στο Ρόμπεν, δάκος και αυτό όχι. 2-3 νομίζω πλέον για εκείνον. 10. Μπάλα εκτός, κατοχή παραμένει για τους Lobsters. Αστολάκος παίζει μετά τον Παυλόπουλο, γυρνάει. Δεν θα δει την πάσα στο πρόσωπο του Τρέντσιου. Κλέψουμε τον Καραδίμα. Τσισιάδης στη weak side σηκώνεται για 3, θα αστοχίσει. Πολύ αποτελεσματική άμυνα των Lobsters μέχρι στιγμής. Έχουν δώσει τα shoot και αποδεικνύονται σωστοί. Μία 21-12. 20 δεύτερα στο ρολόι. Μικρή απόκριση στα 2 χρονόμετρα. 10. 10 δεύτερα. Τρέντσιος, 5, φάουλ ψηλά από τον Κοντομίχαλο. Τρίτο για την Παρτιζάν, 3 έχουν ήδη οι αστακοί. Βάλα χαμηλά, Τρέντσιος προσπείται, άμυνα με φάουλ από τον Κοντομίχαλο. Είναι η αγκαλιά τον διαιτητή, αυτά είναι. Αγάπες και λουλουδιά, είμαστε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Σίγουρο μπλούπερ. Μέσα η πρώτη από τον Τρέντσιο. Τρέντσιο στάνει τους 5. 5,6 το ρολόι. Μέσα και η δεύτερη. 23-12 συν 11 για τους Lobsters. Καλλιοφίλης 4-3-2-1 από το σπίτι του. Κοντό το σουτ, ριμπάουντ από τον Λάκκος. Συν 11 για τους αστακούς στο τέλος της πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στον Μπουρνάζη.
Πρώτη επίθεση για τους Lobsters, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά το match. 4 εύστοχα τριποντάκια από τα 10 λεπτά. Και προβάδισμα 11 πόντων για εκείνους. Πολύ ωραία κίνηση, step back δίποντο κοντό από τον Μπαρλά. Ο Λιωδάκης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το match. Και αυτός και ο Δολιάς, δύο τρίποντα έκαστος, οδηγούν νομίζω την επίθεση των Lobsters. Παυλόπουλος ωραία πάση χαμηλά. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Καραδήμα. 6-6-6. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη από τον πρόεδρο. Γιόνι. Την διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή σε 9 πόντους. Δόλιας είναι από σύνο τρικαλιώτη, θα πάρει την μπάλα, θα σκεφτεί για 3. Άστοχο το πρώτο τρίποντο, ριμόντο Ραχμάν. Τρικαλιώτης από το Λάκκο βήματα, σωστό. Τρικαλιώτης ο οποίος νομίζω είναι ο αγαπημένος τρίποντερ του Ανδρέα του Θεοδόρου. Από κάτι σαν τεύξη που έχω δει. Ένας εκ των αγαπημένων. Γενικότερα νομίζω ο Μπενιουδάκος, ο Δόλιας και ο Τρικαλιώτης είναι τα focal points, όπως λένε και στο χωριό μου, της επίδεσης των αστακών. Το αντίστοιχο για την Πορτοζάν είναι ο κύριος που βάλει τώρα το καλάθι. Φτάνει τους 5 ο Κοντομίχαλος. Λείπει ο Νακόπουλος σήμερα, σημαντική απουσία αυτή. Και τους ασπρομαύρους. Τριμποντάκι άστοχα από τον Δόλια. Ζιάδης. Χαριοφίλης. Παίζει ψηλά ο Ραχμάν. Πάσα στο weak side, Ζιάδης. Δίστασε, πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Κοντομίχαλο, ο οποίος στέκεται στον αέρα και το βάζει και αυτό. Ο Κοντομίχαλος έχει κάνει κάτι ματσάρες φετός, οπότε τον έχω περιγράψει. Είναι λες και έχει ελαττήρια στα πόδια του άνθρωπος, πραγματικά δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνει. Καλά και από το Λάκκος από κοντά. Πρώτη πόντι για τους Lobsters. Μετά από δύο λεπτά παιχνιδιού. Ζιάδης για 3, κοντό το σουτ. Μπάλωσε για την Δόλια. Τρικαλιώτης. Ραχμάν ψάχνει την πάσα, θα την βρει στο πρόσωπο, στο πρόσωπο του Μπάρλα. Σουτ για 3, εύστοχο. Και από αυτόν. Πέντε τρίποντα σε 13 λεπτά, δεν το λες, όχι κακό. Δεν ξέρω πολλές ομάδες στην Evolution που μπορούν να το κάνουν. Από τα λίγα που έχω δει. Αριοφίλης από τέψη των βολών, κοντό το σουτ. Λοιπόν από στον Λάκκος. Στον Λάκκος coast to coast, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Θα είναι τους 5 πόντους ο Αποστολάκος. Και τώρα τους 6, 2. Ξανά διψήφια για παράγκα τους Lobsters, οι οποίοι επανέκαμψαν πολύ γρήγορα από αυτό το mini 6-2 σερί της Παρτουζάν. 30-18. Ξανά σε θέση οδηγού για στακή. Σε δίσιο δικού με διψήφια διαφορά, δεν έχω χάσει το προβάδισμα από την αρχή. Καριοφίλης, Καραδήμας για 3,
Παντό το σουτ. Ριμπάντο Μπάρλας. Μπάλα στο Ραχμάν. Τρικαλιώτης. Στο Λάκος θα αφήσει με χαντόφ στον Δόλια. 10 δεύτερα. Δόλιας ξεφεύγει, σηκώνεται, αλλά στοχεί στο Μισελέα. Ο Μίχαλος Ζησιάδης θα περάσει την μπάλα χαμηλά από τον Μίχαλο για βοηθή στον Καρατζά. Ζησιάδης για 3 θα στοχίσει. Άστοχη πολύ μέχρι στιγμής η Παρτουζάν. Δόλιας Τριγαλιώτης για 3, κοντός το σουτ. Λοιπόν, το καραδί μας. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 4,5 λεπτά. Κοντομίχαλος Καριοφίλης στημένος για 3 και έτοιμος. Δίνει ξανά τη λύση για την Παρτουζάν. Δεύτερο δίποτε για εκείνον. Αυτός και ο Ζησιάδης είναι οι μόνοι που έχουν βρει σκορ μέχρι στιγμής από τα 6.75 για τους αστρομαυρούς. Αυτό το τυπουδάκι του Δόλια. Ζησιάδης πατάει την βασική γραμμή. Κατοχή παραμένει στους ατακούς. Γεννουδάκης όπου να θα μπει λογικά ξανά. Τη φλέξαν πάνω στην μπάλα. Στα δεύτερα. Έξω Ραχμάν, μέσα ξανά. Ο Μπενιουδάκης. 7 δεύτερα. Αποστολάκος πέσει με πλάτη, κερδίζει χώρο, σηκώνεται από κοντά, αλλά αστοχή. Ζησιάδης. Πολύ καλή ανάγκη τον Τρικαλιώτη, ο οποίος κάνει τον deflection πάνω στην μπάλα. Καριοφίλης από τη γωνία ο Καρατζάς. Άστοχο το shoot rebound. Μακρινό από τον Μπενιδάκη. Μπάλας για 3. Κακό το shoot. Το 30-21 παραμένει. 4 και 22 για την λήξη του πρώτου μέρους. Κοντομίχαλος. Καριοφίλης από τη γωνία. Περάσει ξανά την μπάλα από όπου την βρήκε. Καρατζάς λάθος. Η πάσα. Πενιδάκης τρέχει. Δύσκολη εκεί η αποστολή του. Πάρα πολύ καλή η άμυνα του Κοντομίχαλου. Καριοφίλης. Καραδί μας. Ψάξει την πάσα, θα την βρει στο πρόσωπο του Ζησιάδη. Ζησιάδης για 3, κοντό. Μπάλα ξανά. Σταλίδη του Καλλιώτη. Δύο φωνάζεις μέχρι για κόψιμο. Από ό,τι καταλαβαίνω, Δόλιας, ωραία συνεργασία και καλάθι. Από τον Μπάρλα. Time out, Παρτιζάν. Επιστρέφουμε το time out. 3 και 24 στο ρολόι. 32-21 μπροστά με συν 11 οι Lobsters. Καριοφίλης. Βρήκε ο χώρος και ο 3-3 θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ο Παυλόπουλος στο rebound. Μπαλά στον Καραδίμα. Ο Μιουδάκης κατεβάζει και περνάει την μπάλα στον Μπάρλα. Τεγαλιώτης λίγο πιο δυνατά αν υπάρχει νομίζω. Βήματα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ναι. Το δοχή περνάει ξανά στην Παρτουζάν. Καραδί μας. Καρατζάς. Παυλόπουλος. Στρέφει μπάλα στον Καρατζά που σκόνεται για 2. Μπάλα του κάνει πολύ πολλά παιχνίδια. Παυλόπουλος από κοντά. Στους 4 ο Σπύρος. Τα 2-23. Τρικαλιώτης.
για 3 κοντό το σουτ. Ο Τρέγκε στο rebound, η μπάλα έρθε συστημένη στα χέρια του. Καριοφίλης Καραδήμας παίρνει την μπάλα χαμηλά στον Κοντομίχαλο, ο οποίος στέκεται στον αέρα αλλά δεν κερδίζει κάτι. Μπάλα στον Καριοφίλη. Κοντομίχαλος, κοιτάξτε εδώ καλάθι που βάζει. Στη δεύτερη περίοδο για τον εκρηκτικό τον γκάρ της Παρτουζάν, 32-25, φαουλ ψηλά ο Παυλόπουλος. Δόλιας φεύγει, ωραία, ωραία, πας στον Τρέτσιο, φοβερό καλάθι από τον Ζητακούς. Καυλόπουλος. Μίχαλος, Καραδήμας. Καρατζάς μάλλον, φάουλ πάνω στο εκείνον. Ένα λεπτό ακριβώς, Καρατζάς. Παχαιρετησιάδη, πίσω στροφή για 3, κοντό το σουτ. Καλάθι από κοντά, ο Κοντομίχαλος στους 8. Τρέντσιος Βόλιας από την γωνία για 3. Καλό το σουτ, τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Καριοφίλης. Καριοφίλης θα σκοθεί για 3 του τέτος η άμυνα, αλλά δεν το πλήρωσε. Rebound και φάουλ από τον Κοντομίχαλο πάνω στο Μιλουδάκι. Σπύρο! Κοντομίχαλο! Μέσα ξανά ο πρόεδρος για να προφυλάξει τον Κοντομίχαλο. Τρέντσιος, 10 από τα 17 δεύτερα για τους Lobsters. Τρικαλιώτης για 3, φάνηκε ότι θα μπει αυτό το σουτ. 37-27, 6 δεύτερα. Φαουλ ψηλά από τον Περιουδάκη. Πρώτο τρίποντο για εκείνον. Καραδήμας, Χρυσιάδης, Καριοφίλης για 3, πολύ δύσκολο σουτ. Άστοχο, τέλος, πρώτη μέρος, 37-27. 32 δεύτερα. Ο Βόλιας έχει βγάλει την άμυνα και έχει βάλει την υπογραφή του στο μάτς. Πολύ δύσκολο να δεις αυτήν την πάσα σε εκείνο σημείο του παιχνιδιού. Έχοντας παίξει και 40 λεπτά. Καθαρία από τον Καλιώτη. Μπάλα περνάει στους Lobsters. Στην επαναφορά πιέζει ψηλά η ομάδα του Καραδήμα. Δεν πρέπει να κάνει το φάουλ νομίζω. Αυτό θα γίνει όμως από τον Καριοφίλη. Στη γραμμή ήθελε να πέσει ο Δόλιας. Μέσα η πρώτη στους 3 στην τελευταία περίοδο ο Δόλιας. Και τώρα στους 4. Πάρα πολύ κρίσιμος για τους Lobsters. Νομίζω δεν περιμένετε από μένα να σας το πω. Τριμποντάκι άστοχο από τον Ζησιάδη, Καραδήμα στο rebound. Καλάθι από κοντά από τον πρόεδρο. Φάουλ εκ νέου πάνω στον Τρέντσιο.
6,5 δεύτερα που μένουν στο ρολόι. Νομίζω το τελικό σκορ με να μάθουμε. 62-58. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 3 πόντοι. Από τον Αλέξανδρο, τίτλοι τέλους. Με νίκη τελειώνουν το 2023. Οι Lobsters, οι οποίοι επικρατούν με 63-58 της Παρτιζάν. Καλό βράδυ σε όλους. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μπουρνάζι. Μπροστά με συν 10 οι Lobsters. Καριοφίλης. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη από τα δεξιά, rebound από στο Λάκκος. Μπάλα στον Τρέντσιο. Βήματα. Σωστό το κόλ. Επαναφορά από το πλάγιο του Παρτιζάν. Δώσε ένα 15 τόσο του ευμέρου σκορ της δεύτερης περιόδου. Ελαφρώς καλύτερη η Παρτιζάν. Βέβαια, οι 23 πόντοι της, των Lobsters μάλλον στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αυτοί που νομίζω τους κράτησαν και μπροστά. Κάνουν φοβερό ξεκίνημα. Lobsters οι οποίοι μέχρι στιγμής θα πάνε εξαιρετικά και αμυντικά και επιθετικά. Η άμυνα που παίζουν έχει αποδώσει τα μέγιστα. 10. Τα αστάκια έχουν μπει. Βέβαια έχουν και πολύ σταθερούς σουτέρ. Δεν είναι θέμα τύχης. Άσχος ο Δόλιας. Επιθετικό ριμπάνο από το Λάκκος. Τρέντσιος. Καλή άμυνα τον Καρατζό, όποιος κλέβει. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια αυτό το 3-7 πως προκύπτει, γιατί αν θυμάμαι και καλά νομίζω οι Lobsters ήταν αυτοί που πάνε κερδίσκα τον Αριστεό κάποιες αγωνιστικές πριν στον Τελωνό. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, πρώτο τρίποντο ο πρόεδρος, 37-30, time out οι Lobsters. Επιστροφή με το time out. 37-30 μπροστά με συν 7 οι Lobsters. Μπάρλας για 2, κοντό το shoot, λοιπόν το Καρατζάς. Καλά στην Ζησιάδη. Στην επιλογή ψηλά, Ζησιάδη θα σκοθεί για 3. Θα αστοχίσει. Λοιπόν, τον Ραχμάν. Πενιουδάκης για 3. Θα αστοχίσει αυτή τη φορά. Ο Μίμης στο επιθετικό rebound. Τριμποντάκι από τη γωνία. Πρώτο. Στο δεύτερο μέρος διαχειρός ξανά Δόλια και βάλει νομίζω και το πρώτο, όχι το πρώτο έχει πάλι ο Μπενιδάκης, το δεύτερο και βάλει στην αρχή του μάτς. Με τίποτα ξεκινάνε και οι δύο ομάδες. Άστοχος από κοντά ο Καρατζάς, κατεβάζει ο Τρέντσιος. Μπενιδάκης. Μπάρλας, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Τρέντζιος έρχεται το rebound, θα έχει μαζέψει τώρα καμία δεκαριά. Για να δω λίγο στα αστικά πλήγη της στιγμής. Τελειώνει, Ραχμάν για 2, κοντό, Μπενιουδάκης, προλάβει. Καριοφίλης. Ζησιάδης θα πάρει ένα σκρίν από τον Σπύρο. Θα σηκωθεί για 2 και θα ευστοχίσει λίγο πιο έτσι από το Elbow. 40-34. Κάπως έτσι γυρνάει τα πρώτα 3,5 λεπτά εδώ στο Μαζαρακής. Ξορροπημένο μέχρι στιγμής.
και το δεύτερο μέρος. Μπενιουδάκης θα πείσει πίσω στο Ραχμάν. Ρένσκιος θα πάρει ένα σκριν, θα περάσει από τα αριστερά. Μπλοκ με φάουλ από τον Μαυλόπουλο. Στη γραμμή της Ολλανδοπέας ο Τρέντσκιος. Έξω η πρώτη. Αυτό που τους έχει μέχρι στιγμής ο Αλέξανδρος. Και τώρα φτάνει τους 9. Καλιοφίλης. Παυλόπουλος. Τεχνοκράτη καλή έμπνα από τον Μπάρλα. Ζιάδης, Καρατζάς παίζει με πλάτη. Παυλόπουλος από κοντά, άστοχο το φλότερ, rebound ακόμα ένα για τον Τρέντσκιο. Πόσα rebound έχει πάρει, πόσο αφανίδια έχει κάνει μάλλον, πέρα από τα rebound. Μπάρλας για 3. Το βιολάκι τους, οι Lobsters. Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από το να έχει μια ομάδα στα τρίποντα. Μέχρι στιγμής έχουν 9 τρίποντα. Δεν νομίζω το ποσοστό τους να είναι πολύ χαμηλά από το 40%. Πολύ χαμηλότερα μάλλον. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, ο Ραχμάν. 9 τρίποντα σε 25 λεπτά. Είναι κάτι παραπάνω από καλό, είναι εξαιρετικό. Έλα, σε πάσα. Από τον Βέλια τον μάτιασα, τους μάτιασα μάλλον. Θα σταματήσω να λέω καλά λόγια, ας με συγχωρήσουν οι αστακοί. Έχει τον Καριοφίλης. Μέσα ξανά ο Κοντομίχαλος. Ο οποίος δεν καταφέρνει να κλέψει εν τέλει, καλά δε μας από τη γωνία, άστοχος, μάχης για τα rebound, κατεβάζει τελικά ο Ραχμάν. Τρέτσιος. Μπάρλας θα περάσει τον Κόλια και από εκεί στον Τρικαλιώτη. Τρέτσιος σε ένα δύσκολο φέντα γόη, μπάλα του κλείνει το μάτι, μέσα και αυτό. Στους 3 πόντους πλέον. Έναρξε το δεύτερο μέρος ο Τρέντσιος. Στην 14 ξανά για τους Λόρτερς. Λάθος εκ νέου για την Παρτουζάν. Δόλιας. Μπάλα εκτός. Αλλαγές. Έξω ο Ραχμάν, μέσα ξανά ο Μπενιδάκης. Επαναφορά από την baseline για τους Λόρτερς. Δόλιας. Εύστοχος ξανά για 3, δεύτερο τίποτα για εκείνον. Φτάνουν τα 10 οι Lobsters. Έχουν πάλι 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τρίποντα. Έχετε λογικά αφιέρωμα, δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο αυτό. Ζησιάδης. Βλόπουλος Καραδήμας για 3, μέσα στον τριποντάκι από τον πρόεδρο απαντάει. Ναι, πόσο θα τελειώσουν οι Lobsters, οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό ματ, το ξαναλέω. Δόλια, συμπαλά έξω, Τρικαλιώτης και αυτό. Όχι, rebound. Ο Παυλόπουλος. Συν 14 για τους Lobsters. Επίθεση για την Παρτουζάν. Ζησιάδης. 3 και 10 στο ρολόι.
Παυλόπουλος έγινε μάτς, θα περάσει την μπάλα στον Καρατζά, σου τη μέση απόστασης, εύστοχο από τον Κανέλο. Πάμε δύο, πήρω, πήρω. Δέκης φαουλ ψηλά από τον Ζησιάδη. Παναφορά από την baseline. Όχι από την baseline, από την πλάγια γραμμή. Τους Lobsters, λέψουμε από τον Ζησιάδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τελειώσει τη φάση. Ο Νιουδάκης. Μπάρλας θα περάσει στον Γόλια. Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Μάλλον πάλι θα βγει εκτός από τα πόδια του Κοντομίχαλου. Εφτά δεύτερα. Μπάρλας πατάει την βασική γραμμή. Κατοχή περνάει ξανά στα χέρια της Παρτουζάν. 49-37. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Παυλόπουλο, ο οποίος παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο και το φάουλ. Πρώτο και από τον Μπάρλα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο και για τους Lobsters, δύο έχουν μέχρι στιγμής οι Παρτουζάνοι. Μέσα με ταμπλό η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Πολύ καλό μάτς από τον Σπύρο. Έχει δώσει τις μάχες του. Έχει πάρει rebound, έχει βάλει και τους φόντους του και από τη γραμμή της ανθρωπίας και από μέση απόσταση. Και μειώνει στους 10 τη διαφορά. Μπάρλας θα αστοχίσει. Από το λάκκο στο rebound και το foul. Δικαιώνεται και ο ψηλός. Πολύ καλή δουλειά και από εκείνον. Ό,τι φαίνεται όμως, κατοχή. Περνάει ξανά στην Παρτιζάν, λογικά έχουν δοθεί χρήματα. Πάνω στην διεκδίκηση του rebound. Ζησιάδης για 3 μέσα από το τριποντάκι, το οποίο μειώνει τη διαφορά στους 7. Δόλιας. Σουτ για 3 κοντό με τον Αποστολάκο. 1 και 10 στο ρολόι. 49-42. Ζησιάδης θα σηκωθεί ξανά για 3. Θα στοχεί αυτή τη φορά. Μακρινό rebound. Ποιος? Ο Καραδήμας. Παυλόπουλος παίζει με πλάτη, γυρνάει δύσκολη τραβέρσα. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Μπάρλα, επαναφορά από τον Μίχαλο. Λόπουλος και μπιζόνο φάουλ και δύο βολές, ενδυπλό φθαλμούδι για αυτό το σύστημα. Πήρε γρήγορα θέση ο Σπύρος και κέρδισε για το φάουλ. Ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερη Παρτουζάν. Δεύτερη rebound από στο Λάκος. Πεκαλιώτης. Στο Λάκος είναι με πλάτη, ωραία, πας στο κόψιμο. Εύκολη δουλειά, όλα τα λεφτά. Το κόψιμο, νομίζω, από τον Δόλια. Στο πόντους εκείνος, στην τρίτη περίοδο. Ο Μίχαλος.
Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Μάχησε τα ριμπάν, κατεβάζει ο Μπάρλας. 7 δεύτερα, 6, 5, 4, 56 από πολύ μακριά. Θα αστοχήσει, 51-42 σκορ, τρίτης περίοδου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εδώ στο Μπουρνάζι. Αστολάκος παίζει με πλάτη, καλή άμυνα από τον Παυλόπουλο. Πάνω στον Καριοφίλη. 51-42 σκορ, 14-15 επιμέρους σκορ, δεύτερο και τρίτο δεκαλέπτου. Αυτό αποδεικνύει πόσο ισορροπημένο είναι το μάτς, πέρα του εξαιρετικού ξεκινήματος των Lobsters. 3-5. Παυλόπουλος κερδίζει χώρο και πετυχαίνει και αυτό το καλάθι. Πρώτο καλάθι και για εκείνον και για την ομάδα του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δόλιας, ωραία πάσα χαμηλά, Μπάρλας από κοντά. Υποδειγματικό pick and roll. 33-44 απαντούν μέσα σε λιγότερα από 10 δεύτερα οι Lobsters, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Καράδι μας για 3 μέσα. Το τριποντάκι του πρόεδρου. Δεύτερο με τρίκα. Δεύτερο. Το Ιωδάκης. Και καλύτερο γίνεται από τα screen. Προσπείτε. Περνάει ωραία. Την πάσα. Είναι δύο παίκτες πάνω στον Μπάρλα. Κλέψιμο από τον Ζιάδη. Φάουλ ψηλά ο Τρικαλιώτης. Καριοφίλης για 3, κοντό το σουτ. Δεν πρόλαβε μάλλον, μάκρυ δεν rebound λέω, η μπάλα βγήκε σχετικά άνετα εκτός αγωνιστικών ορίων. Καδοχή περνάει ξανά στους Lobsters. Αποστολάκος. Φάλλο τον Καριοφίλη. Πρώτο και για την Παρτουζάν, 2 μέχρι στιγμής οι Lobsters. Μετά το πέρασμα των πρώτων 2 αγωνιστικών λεπτών. Επαναφορά από την baseline. Και πάρα στον Αποστολάκο. 10. Αποστολάκος. Εύστοχο το σουτ. Εκκρεμασμένο τον Καραδήμα μπροστά του. 55-47. Παραμένουν μπροστά με, πάντα μάλλον, μπροστά με σχετικό μαξιλαράκι ασφαλείας οι Lobsters. Ό,τι και να γίνει, καλάθι, απάντησε τον Παυλόπουλο. Βγάζουν μια μεγάλη ηρεμία οι Lobsters. Σημαντικό να το πούμε και αυτό. Έχουν βάλει μεγάλα σουτ ήδη οι Παρτουζάνοι, αλλά αυτό δεν φαίνεται να τους επηρεάζει. 55-49. Παυλόπουλος. Λάθος πάσα. Κλέψιμο από τον Δόλια. Δεύτερο φαουλ για την Παρτουζάν. Ελέγχεται από την γωνία, κοντό το σουτ. Πάντο Παυλόπουλος. Σιάδη για 3. Άστοχος και εκείνος, θα τρένει και στο rebound. Time out στα Παρτουζάν. Ανοιχτό το match. Στο συν 6 Lobsters. Μπενιδάκης για 3. Άστοχος και εκείνος, τρένει και στο rebound.
Τρικαλιώτης θα προσποιηθεί την πάσα, θα σκοφτεί για τρεις, θα σκοφτήσει και αυτός, ξεκινάει και παίζει νομίζω ρόλο και ο παράγοντας κούραση και για τις δύο παρέες. Κοντά τα σουτ. Στο Λάκκος, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Μάχης ο Δερμπάουλ. Κατεβάζει ο Παυλόπουλος. Λυσιάδης, ο Παυλόπουλος παίζει με πλάτη ο Σπύρος, κλείνει και ο Τρέντσος πάνω του, κατά δίμας για τρεις, φάουλ για τρεις βολές. Που δεν ακούγονται όλα αυτά που λέγονται στο παρκέ εδώ στην κάμερα. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Παυλόπουλος εκεί. Θέλω να παράει δύο βολές. Ο πρόεδρος έφυγε από το rebound. 3-3 55-52. Κλασική Παρτιζάν. Ακολουθάει όλο το μάτς και στο τέλος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τριμποντάκι ο Δέλιας άστοχος. Το μομέντου πλέον νομίζω είναι με την Παρτιζάν. Time out από εκείνους. Επιστρέφει από το time out. 5-23 στο ρολόι, 55-52. Η Παρτιζάν έχει επιστρέψει. Δείχνεται πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλο το μάτς, με διαφορά πάντα κοντά στο συν 10. Όπως τα δείγμα όμως είναι αρκετή από το σημείο να σφέρει ξανά κοντά στο μάτς. Συσιάζεται από πολύ μακριά άστοχος. Εγώ τον Τρικαλιώτης. Καλούν να φανούν ψύχρεμοι και τώρα οι αστακοί. Το έχουν δείξει σε όλο το μάτς, είναι η αλήθεια. Έχουν βρει πάρα πολλές λύσεις. Με το momentum έδειχνε Παρτιζάν. Δεδομένα και οι δύο ομάδες θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με νίκη. Δεν νομίζω ότι το συζητάμε αυτό. Παλεύουν και οι δύο για τη μάχη της τετράδας. Έξω ο Παυλόπουλος, μέσα ο Καραδήμας. Αποστολάκος παίζει με πλάτη, κερδίζει χώρο. Γυρνάει φάουλ από τον πρόεδρο, αντιαθλητικό. Σωστό το κολ, το λένε και οι συμπαίχτες του. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Από το λάθος φτάνει τους τρεις. Ξανά στο συν 4 η αστακή. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Θετικό το φάουλ. Τέταρτο φάουλ από τον Αποστολάκο. 4-3 στο ρολόι. Οποιοδήποτε φάουλ και αν γίνει στο υπόλοιπο του μάτς θα έχει ως αποτέλεσμα 2 ελεύθερες τουλάχιστον βολές. Καραδήμας για 3. Άστοχος ο πρόεδρος, μπάλα εκτός των 4 γραμμών. Ευκαιρία για τους Lobsters να αυξήσουν τη διαφορά τους.
Βαλένσιος. Σου 3 άστοχο. Βολιά. Φάουλ ψηλά από τον Τρικαλιώτη, βολές για τον Κοντομίχαλο. Τα είπαμε και επιγωμένως, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και οι δύο παρέες από εδώ και πέρα. Έξω η πρώτη. Βάρλαρος με 2 από τον Άκος με 3 σκόραρ μέχρι μία τους λόφτες. Από την άλλη Παυλόπουλος με 4 μέσα. Και η δεύτερη βολή, οπότε ένας πόντος και για τον Κοντομίχαλο. Στους έξω καραδί μας Βασίλης Βασίμου. Φρέντσιος. Σαντζολέσιο κατάσταση. Σπάσει την μπάλα στον Αποστολάκο. Σουτ για 3 από τον ψηλό. Άστοχο. Ραχμάν στο rebound. Αποστολάκος. 10 δεύτερα. Πολύ δύσκολο φαίνεται από τον Δόλια. Ελέγχει ο Καριοφίλης. 56-53. Το μάτς είναι derby. Μπάλα εδώ πουλάει τον Καριοφίλη. Κατοχή παραμένει για την Παρτιζάν. Κοντομίχαλος. Καριοφίλης. Σε επίθεση. Σε Παρτιζάνους, 10 δεύτερα. Ξιάδης για 3. Δεν ισοφαρίζει το μάτς. Ο Ντομίχαλος στο rebound, μάχης εκεί, πέφτει την κορμιά. Μπάλα εκτός από τον Αποστολάκο. 12 δεύτερα. Καραδήμας, βγαίνει από τα σκρίν, μένει μόνος του για 2. Αλλά η μπάλα πουλάει και αυτόν. Στέκονται τυχεροί εδώ, είναι η αλήθεια. Οι αστακοί, δύο σουτ τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μπει. Τα ξερνάει τελικά η μπασκέτα. Ευκαιρία για τους Lobsters να περάσουν ξανά σε ασφαλή διαφορά. Τρέντσιος κοντό. Ραχμάν το rebound. Δόλιας για 3. Άστοχος και εκείνος. Δεύτερο επιθετικό rebound για τους αστακούς. Από στο Λάκος. Νέα 14. Ραχμάν, Τρικαλιώτης, Αποστολάκος θα το πάρει, θα το χάσει, βάλε εκτός από τα χέρια του Τρέντσιου. 2-23, time out από τον πρόεδρο, 56-53. Φεύγει το time out, Καριοφίλης, Σιάδης προσκύνεται, κερδίζει χώρο, θα σκεφτεί για 3 και να το βάλει, το μάτς στα ίσια. Τεράστιο τρίποντο από τον Ζησιάδη. Είχε ώρα να μιλήσει, μιλάει εκεί που πρέπει. Καλούνται να φανούν ψύχρεμοι τώρα οι αστακοί. Δόλιας. Πολύ ωραία κίνηση, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για εκείνον. Ξανά προβάδισμα για τους αστακούς. 1-50. Κεριοφίλης. Παυλόπουλος. Παίζει με πλάτη, αφήνει τον Κοντομίχαλο. Κεριοφίλης πατούσε. Στόχισε, ριμπάουντ από τον Λάκος. Αν βάλουν εδώ καλάθι, νομίζω ότι κλειδώνουν ή τουλάχιστον αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες τους να νικήσουν το μάτς οι Lobsters. Δόλιας. Θα σηκωθεί για 3.
θα στοχίσει. Μάχεται τα rebound, την μπάλα εκτός από τον Αποστολάκο. Το παραδέχεται και ο ίδιος, ωραίος εδώ. Ένα λεπτό. Καλά τη σοφάρεση ψάχνουν εδώ οι Παρτουζάνοι ή ακόμα και τρίποντο προσπέραση. Κοντομίχαλο κερδίζει χώρο. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εξαιρετική άμυνα από τον Δόλια. Τρέτσιο. Ξεφεύγει εύκολα από τον Καραδίμα. Δεν πρέπει να κάνει φάουλ εδώ οι Παρτουζάν. Καλάθι πρέπει να πάρουν από αυτήν την επίθεση οι Αστακοί. Δόλια. Σταυρωτή, τρίποντο ξανά, όχι, πάσα χαμηλά, Τρέντσιος!